εκείνο το αυγουστιάτικο μεσημέρι του 1978, κανείς από τους 400 επιβάτες και τα 18 μέλη πληρώματος του τζάμπο της Ολυμπιακής που ξεκινούσε το ταξίδι του για Νέα Υόρκη, δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ακολουθούσε στα πρώτα κιόλας λεπτά της πτήσης. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες της πτήσης 411 ήσαν Αμερικανοί τουρίστες που είχαν περάσει τις διακοπές τους στην Ελλάδα και τώρα ετοιμάζονταν να αποχαιρετήσουν την Αθήνα από ψηλά. Μια εικόνα της ελληνικής πρωτεύουσας που για 93 δραματικά δευτερόλεπτα σμιλεύτηκε στη μνήμη όλων των επιβατών αυτής της πτήσης του τρόμου. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για να αρχίσει η πτήση, κύριε Μιγάδη. Δώστε μου το χρονικό. Έχει πάρει λοιπόν όλοι, έχουν πάρει την ισχύ οι κινητήρες, όμως τι συμβαίνει τότε? Όταν απογειωνόμασταν στην ταχύτητα, ας πούμε, κάποια ταχύτητα που δεν μπορεί πλέον το αεροπλάνο να επιστρέψει, είναι αυτή που λέμε εμείς ταχύτητα V1, αλλά για τον κόσμο είναι η ταχύτητα της decision, που θα πάρει απόφαση ο κυβερνήτης να συνεχίσει ή που πρέπει να σταματήσει. Εμείς μετά από αυτή την ταχύτητα, ακριβώς στην επομένη ταχύτητα, γιατί έχουμε διάφορες ταχύτητες που ονομάζουμε, στην VR, αυτή είναι η ταχύτητα που το αεροπλάνο πρέπει να τραβήξει ο κυβερνήτης για να αρχίσει να απογειώνεται, ακριβώς συγχρόνως με τη VR ακούστηκε μία έκρηξη από το δεξιό σημείο, από το δεξιό μέρος του αεροπλάνου. Ευτυχώς εγώ... Καταλάβατε ότι έγινε έκρηξη στον κινητήρα? Ήξερα ότι ήταν ο κινητήρας, είχα και μικρή υποψία πως ήταν λάστιχα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι γίνεται μία έκρηξη, ότι ο κινητήρας 3 έχει εκραγεί και πια δεν έχετε περιθώρια να κάνετε πίσω. Με τον μπαμ που ακούστηκε, λέω, ζήτησα σύστημα επάνω, ρόδες επάνω, να το πω για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Σύστημα επάνω. Ζήτησα από τον κύριο Φικάρδο να μου σηκώσει το σύστημα, πράγμα που απαγορεύεται. Γι' αυτό θα πω ότι ευτυχώς που είχα τον κύριο Φικάρδο μέσα, που ήταν μαζί μου. Εν συνεχεία, η πρώτη προσπάθειά μετά ήταν να περάσω το λόφο του Αλίμου, ο οποίος είναι 200 πόδια. Και από το flight record, πάντα το αναφέρω, δείχνει ότι εγώ πέρασα στα 209 και ότι μετά ξανακατέβηκα. Κατέβηκα διότι πλέον, επειδή δεν είχα υποδύναμη, άφησα το αεροπλάνο να κατέβει, μήπως πάρω λίγη ταχύτητα, αλλά οι ταχύτητες δεν επανερχόταν εύκολα. Δεν ήταν και όχι μόνο δεν επανερχόταν, αλλά έπεφτε συνεχώς η ταχύτητα και έφτασε μέχρι τα 164. Πολύ επικίνδυνη ταχύτητα, το flight recorder δείχνει ακόμη λιγότερη. Εκείνη τη στιγμή, αν θέλετε να σας πω ποια ήταν τα συναισθήματά μου, ήξερα ότι όπως ξέραν και άλλοι στο κόκπιτ, το ομολογήσανε μετά, ότι έχουμε σκοτωθεί, εμείς είμαστε χαμένοι. Εγώ αυτό που κοίταζα εκείνη τη στιγμή ήταν να καταφέρω να φτάσω στο εγάλεος απέναντι, χρειαζόμουν κανένα λεπτό, 1,5 ακόμη, να ρίξω το αεροπλάνο πάνω στο βουνό, που κάποια τύχη ίσως μπορούσε να γλιτώσει και κάποιος, αν το ρίχνα τραβώντας το αεροπλάνο τελευταία στιγμή. Για μας ήμασταν, η υπόθεση είχε τελειώσει. Τρόμος πάνω από την Αθήνα. Αγωνία και για όσους έτυχε να βρίσκονται εκείνη την ώρα του μεσημεριού στους δρόμους της πρωτεύουσας και έβλεπαν με δέος λίγα μέτρα πάνω από τα κεφάλια τους την κοιλιά του γιγαντιαίου αεροπλάνου να αγγίζει τις ταράτσες των πολυκατοικιών. Είστε κυβερνήτης του αεροσκάφους. Ο ένας κινητήρας έχει εκραγεί. Κάποιο άλλο πρόβλημα σας έχει ρίξει την ισχύ των υπολείπων τριών κινητήρων. Έχετε maximum βάρος, έχετε 420 ανθρώπους μέσα στο αεροπλάνο και το αεροπλάνο δεν σηκώνεται πια. Δηλαδή έχει φτάσει στα 200 πόδια, 209 πόδια μου λέτε, και μετά χάνει ύψος αντί να πάρει. Το ξαναρίχνω εγώ επίτηδες, δηλαδή το αφήνω να μαλακώσει, μην τυχόν μου δώσει κάποια ταχύτητα. Και κατεβαίνετε στα πόσα πόδια? Στις κορυφές των σπιτιών, στα 157 πόδια έχει δείξει, δείχνει το flight recorder, το οποίο είναι 55 μέτρα. 55 μέτρα 50, πετάτε. Πετάτε πάνω από την Αθήνα λοιπόν, από τον Άλυμο, Φάλιρο, στα 55 μέτρα ύψος, θερίζοντας δηλαδή τις κεραίες των τηλεοράσεων των πολυκατοικιών. Κυριολεκτικά τις καθαρίσαμε, ορισμένες
και οι κεραίες έχουν είχαν φύγει. Παραπάνω μπορώ να πω είναι ότι μια κάποια λεπτομέρεια θα την καταλάβουν οι τηλεθεατές είναι ότι το όριο ταχύτητός μας εκείνη τη στιγμή που πρέπει εγώ να τραβήξω είναι το 172 μίλια και 180 είναι η ελαχίστη ταχύτητας ασφαλείας στην πτήση. Μάλιστα. Εμείς χάνοντας ταχύτητα συνεχώς, κατάλαβα ας πούμε την πρώτη στιγμή ότι έχανα, δεν είχα υποδύναμη και άφηνα το αεροπλάνο να κατεβαίνει, να χαμηλώσει όσο γίνεται. Είχα φτάσει, η ταχύτητα μου έφτασε μέχρι τα 164 μίλια. Όταν όμως κάποια στιγμή είδα ότι η ταχύτητα σταμάτησε στο 164 για λίγο, και αυτά βέβαια για δευτερόλεπτα, διότι όλη η διαδικασία η κρίσιμη κράτησε όλη 93 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σε κάποιο σημείο είδα ότι η ταχύτητα στο 164 σταμάτησε και μετά άρχισε να ανεβαίνει. Ο μηχανικός είχε προλάβει πλέον και διόρθωνε, βελτίωνε την κατάσταση των κινητήρων. Ποιες ήταν οι στιγμές μέσα εδώ στο κόκπιτ του αεροπλάνου? Δεν υπήρχε κανείς, δεν μιλούσε. Όλοι είχαμε, ξέραμε, διότι όλοι ήμασταν επαγγελματίες, ξέραμε ότι αυτό το αεροπλάνο πλέον δεν ζει, δεν μπορεί να κρατηθεί, θα πέσει. Τι ύψος είχατε εκείνη την ώρα, κύριε Μιγάδη? 55 μέτρα, πάνω από τα σπίτια ακριβώς. Τη στιγμή που είδα ότι κάποια βελτίωση στην ταχύτητα, διότι ο μηχανικός άρχισε να μου δίδει κάποια υποδύναμη, τότε άρχισα να πιστεύω ότι πιθανόν να γλιτώσουμε. Και πραγματικά η ταχύτητα σιγά σιγά ανέβηκε στα 170. Στα 170 μόλις πλησίασε η ταχύτητα, επιχείρησα να τραβήξω λίγο να δω αν μπορώ να κερδίσω λίγα μέτρα. Εγώ στα 300 πόδια όταν ανέβασα και τα flaps αισθάνθηκα τόσο ασφαλής που άρχισα πρώτα κάποια στροφή προς το Σκαραμαγκά, γιατί πλέον άφηνε το εγάλο, ξέχασα το εγάλο ότι δεν μου χρειαζόταν πλέον, είχα σωθεί. Ανέβηκα στα 1500 πόδια, άδειασα κάποια καύσιμα, δεν τα άδειασα όλα γιατί τα λυπήθηκα και έκανα μια προσγείωση που ουσιαστικά πραγματικά απαγορεύεται. Αδειάσατε τα καύσιμα και επιστρέψατε και στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο. Όταν προσγειώνεστε πια στο ελληνικό, οι αντιδράσεις των υπαλλήλων του πύργου ελέγχου που σας έχουν χάσει από τα μάτια τους βεβαίως μετά την απογείωση, σας θεωρούν ότι πάτε για να πέσετε? Ήταν μια εξαιρετική άφηξη, διότι βρήκα τις κόρες μου στο αεροδρόμιο. Είχαν ειδοποιηθεί. Έτυχε κάτι ξαδέλφια τους να είναι στον Πανιόνιο, που ξέραν ότι πετούσε εκείνη την μέρα και όταν είδαν το αεροπλάνο, νόμισαν και αυτοί ότι έπεσε και τηλεφωνήσαν στο σπίτι. Όλες εκείνες οι ενέργειες που κάνατε ως κυβερνήτης εκείνη την ημέρα ήταν ενέργειες οι οποίες προβλέπονται από τους κανονισμούς, από την εκπαίδευση που είχατε ή χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσετε? Όχι, διότι είναι ορισμένα πράγματα τα οποία από παλαιά, όχι μόνο αυτά που μπορώ να αποδείξω εδώ με το flight recorder που έκανα σε αυτή την πτήση και άλλα πράγματα τα οποία τα έκανα διαφορετικά, διότι τα βρίσκα ότι ήταν λάθη. Αεροπορικά, τα οποία διορθωθήκαν. Τελικά, κύριε Μιγάδη, όμως, δεν είπαμε το πιο σημαντικό, ότι παραβιάζοντας αυτά τα στάνταρ που δίνει η εταιρεία, η Boeing, για την πτήση ενός Jumbo, για την ίδια την εταιρεία, την Boeing, το Jumbo εκείνο με το οποίο πετούσατε εκείνη την ημέρα δεν υπάρχει κατά την εταιρεία. Δεν υπάρχει, διότι απλούστατα. Κανονικά πρέπει να έχει πέσει, δηλαδή. Έχει πέσει για την Boeing και αυτό απήντησε η Boeing, ότι το Boeing αυτό με αυτή την υποδύναμη έχει πέσει για μας. Δεν εξετάζομαι. Τι να εξετάσουμε? Δεν μπορεί να δεχτεί, δηλαδή. Βέβαια λάθος της Boeing, και παρόλο ότι με ξέρανε, δεν ήμουν άγνωστος πιλότος προς την Boeing, είχα ολόκληρα υλογραφία μαζί τους για άλλα θέματα. Ναι. Που δεν ήρθαν να με ρωτήσουν συγκεκριμένα για αυτή την πτήση. Θα μου πεις, μπορεί να το είδανε από το flight recorder. Εδώ ξεπεράσατε τα στάνταρ, δηλαδή. Άλλαξα τις ορισμένες procedure αεροπορικές, διαδικασίες αεροπορικές. Πόσα πράγματα έπρεπε να συμπέσουν, κύριε Μιγάδη, εκείνη την ημέρα
για να φτάσουμε. Τρία. Ένα το σύστημα. Δύο το ότι δεν τράβηξα και τρίτο ότι κόλλησα το αεροπλάνο πάνω στο έδαφος χωρίς να το κουνάω. Για να έχω τον ground effect. Εάν δηλαδή προσπαθούσατε να πάρετε μια κλίση. Θα μου ελάττωνε την άνδοση. Η κλίση ελαττώνει υποτίθεται την πτερυγική επιφάνεια και η στήριξη ελαττώνεται. Και μπορεί σε αυτό να ήταν μοιραίο. Να μου ρίχνει ακόμη ένα-δύο μίλια την ταχύτητα κάτω. Να ήταν αυτά τα 2-3 μίλια που μπορεί να σωθήκαμε. Ναι. Τη τρομερή μικρή ταχύτητα. Αυτές οι ταχύτητες. Πιλότοι, ας πούμε, να πετάνε τζάμπο, να τους πεις ότι πετάω τζάμπο και έχω 160. Εδώ γράφει, έχει φτάσει μέχρι το 158, δεν το πιστεύω. Δίνει 158 το flight recorder κάπου. Τι είναι το 158? Ταχύτητα, μίλια. 158 μίλια. Είναι αστείο. Δηλαδή, άμα το δείξετε αυτό σε έναν πιλότο ενός τζάμπου, σε έναν Άγγλο, σε έναν Γερμανό. Θα τρελαθείς. Πού πετούσες με κομμένες μηχανές στα 30, στα 50 μέτρα με αυτή την ταχύτητα, πώς ζεις. Εάν δεν υπήρχε το χαρτί αυτό, θα ντρεπόμουν να το πω, θα φοβούμουν να το πω, θα μου πούνε ότι είσαι ψεύτης, δεν μπορείς να είναι. Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν. Και άλλες φορές μου είχαν συμβεί δύσκολα ταξίδια ή απρόπτα. Δύσκολα απρόπτα, ένα εδώ πάνω από την Αίγυπτο. Όμως. Σε μια μεγάλη κατηγορία. Αλλά αυτό ήταν το πιο σίγουρο από όλα. Δηλαδή, κανείς, εδώ ο συγκυβερνήτης, ο τρίμπος που είχα πίσω μου εκείνη τη μέρα, μετά προσγειωθήκαμε, μου είπε, καπετάνια, την ώρα που είχαμε αυτό το επεισόδιο που συνέβαινε, έπιασα τον εαυτό μου τόσο σφιγμένο, που είπα, θα σκοτώσω ρε σαν άντρα, αλλά σκάρισε. Σκοτώσω σαν άντρα. Σκοτώσω σαν άντρα. Δεν αμφίβαλε κανείς ότι. Δεν είχαμε. Και εσείς βεβαίως είχατε ξεγράψει πρώτα από όλους τον εαυτό σας. Όλα. Και τους 418 επιβάτες και πλήρωμα που είχατε πίσω στην Άτρακτο. Με προορισμό το όρο σε Γάλλιο. Και έλεγες να γλιτώσω όσο μπορώ από κάτω. Τους από κάτω. Το μόνο που σας ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή ήταν να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των θυμάτων, ναι, που θα υπήρχαν από την πτώση. Πάντοτε υπάρχει στο βάθος και κάποια ελπίδα ότι μπορεί κανείς να γλιτώσει. Τι σημαίνει ένα τζάμπο με 130 τόσους τόνους κυροζίνη και με τη δυναμική που έχει να πέσει σε μια περιοχή με πολυκατοικίες. Εάν πέσει κάθετα θα πέσει σε ένα μέρος. Αν σέρνεται θα είναι η καταστροφή πολύ πιο μεγάλη. Θα σερνόταν για πόσο? 500, 1000 μέτρα. Α, τουλάχιστον 500 μέτρα θα σέρνονται. Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση και την παρουσίαση του χρονικού του τρόμου, κύριε Βηγάδη, τι θα είχατε να πείτε 15 χρόνια από εκείνο το μεσημέρι της 9ης Αυγούστου του 1978? Ότι όλοι εμείς που ζούμε μετά από αυτό ζούμε ελαφραία, αλλά δεν πάβει και στις πιο δύσκολες στιγμές να υπάρχει κάποια μικρή ελπίδα, μπορεί να δώσει φως, να δώσει ζωή. Αυτό είναι το μήνυμά σας. Μπορεί η αλήθεια να αρνηθεί πως οι περισσότεροι δεν νιώθουμε ένα μικρό ή μεγάλο σφίξιμο στο στομάχι όταν μπαίνουμε σε αεροπλάνο. Κι όμως, έχει αποδειχθεί και στατιστικά πως το αεροπλάνο είναι το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Και όσο για τον εθνικό μας αερομεταφορέα, την Ολυμπιακή, θα πρέπει να πούμε πως το 1991 αναδείχθηκε η ασφαλέστερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο. Και αυτή η διάκριση σίγουρα δεν είναι διόλου άσχετη με τη φήμη που θέλει τους Έλληνες πιλότους να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου. Το αποδεικνύει, αν θέλετε, και η ιστορία που παρακολουθήσαμε.